Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε λίγα λεπτά θα παρακολουθήσετε απευθείας από τη τηλεόραση της ΕΡΤ2 τον επαναληπτικό αγώνα Παναθηναϊκού Γκέτεμπορκ, αγώνας που διεξάγεται για την προημιτελική φάση του κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης. Ο πρωταθλητής Ελλάδας υποδέχεται σήμερα τους Σουηδούς με ένα μεγάλο αβαντάζ. Όπως ξέρουμε, νίκησε με 1-0 μέσα στο στάδιο Ούλοβι του Γκέτεμπορκ. Το γκολ είχε σημειώσει ο Δημήτρης Αραβάκος με εύστοχο πέναλτι στο 50 λεπτό. Για να φτάσουν μέχρι το απόψινό παιχνίδι, οι δύο ομάδες απέκλεισαν. Ο Παναθηναϊκός την Ολλανδική Φέγενορ με σκορ 0-0 εκεί και 2-1 στην Αθήνα. Την Ιρλανδική Λίνφιλντ με 2-0 εδώ και 3-3 στο Μπέλφαστ. Ενώ, όπως είπαμε, κέρδισε το πρώτο μάτς αυτή τη φάση με 1-0 στη Σουηδία. Οι δύο ομάδες διεκτή στο αγώνα είναι ο δυτικό γερμανός Σίγκελ Ροντ, που παίζουμε ανάμεσα στις δύο επόπτες, στο αγώνα του, και ακολουθούν οι παίκτες των δύο ομάδων αδιαχώρητος στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Ροντ αφορεί τους 2000 και θα καταφύγουν σε κάθε γωνιά του Σαλονιού και ενθαρρύνουν με τις εκδηλώσεις τους την ομάδα των Πρασίνων, την παροτρύνουν να προχωρήσει στις 4 της μεγάλης αυτής ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με τον Παναθηναϊκό δεν θα παίξουν σήμερα ο Ταράσης και ο Ρότσα, που είναι τιμωρημένοι. Ο Ταράσης αποβλήθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα που έγινε στο Ούλεβι, ενώ ο Ρότσα έχει τιμωρηθεί από το μάτσο του Μπέλφαστ με 2 αγωνιστικές. Να πούμε ακόμη ότι ο αποψινός αγώνας μεταδίδεται απευθείας και στην Κύπρο. Η ζωντανή μετάδοση για τον κυπριακό ελληνισμό είναι μια προσφορά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στους Σουηδούς δεν αγωνίζονται, από ό,τι βλέπουμε στη σύνθεση, είναι και θα ζητήσουμε σε λίγο. Ο τερματοφύλακας Βέρνερσον, που απολύθηκε στα αποδυτήρια του αγώνα που έγινε στη Σουηδία, και ο Φρέντριξον, ο center back, που συμπλήρωσε 2 κίτρινες κάρτες. Εδώ ο διαιτητής και η αρχηγή των δύο ομάδων ανταλλάσσουν τα λάβαρα και η στροφή του νομίσματος, το στρίψιμο του νομίσματος από τον διαιτητή κύριο Ρότ. Δεν παίζει λοιπόν ο Φρέντριξον, δεν θα παίξει και ο Τόμι Χόλμγκρεν και ο Έκστρομ, ή έχει τραυματισμούς η σουηδική ομάδα. Αλλά οι αντικαταστάτες όμως, οι αντικαταστάτες που έχει βάλει στο παιχνίδι ο Γκούντερ Μπέγκστον, είναι αρκετά δυνατή και ο ίδιος και λίγο πριν από τον αγώνα δήλωσε ότι είναι αρκετά αισιόδοξος, παρά το γεγονός ότι έχασε στο πρώτο μάτς στο Ούλεβι με σκορ 1-0. Να σας πούμε και τις συνθέσεις των ομάδων λίγα δευτερόλεπτα πριν αρχίσει το μάτς. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει τον αγώνα με νούμερο 1 Λαφτσί, νούμερο 2 Λιβαθινός, νούμερο 3 Κάρουλιας, νούμερο 4 Κυράσα, νούμερο 5 Ζάιτ, νούμερο 6 Βορνότα, νούμερο 7 Σαραβάκος, νούμερο 8 Αντωνίου, νούμερο 9 Μαυρίδη, νούμερο 10 Γέρο Θόδωρο και νούμερο 11 Δημόπουλος. Η Γκέντεμπορκ από την άλλη πλευρά, με τερματοφύλακα τον Τόμπιονσον, που πήρε τη θέση του Βέρνερσον, ο νεαρός αυτός τερματοφύλακας. Νούμερο 2 Σβένσον, νέο πρόσωπο καθώς. 3 Κούλμπερκ, 4 Λάσον, 5 Σίλερ, 6 Ρόναν Νίλσον, 7 Τόρντ Χόλμγκρεν, 8 Κάλσον, 9 Πέτερσον, 10 Γκρέμ και το 11 η μεγάλη βεντέτα του σουηδικού ποδοσφαίρου και της Γκέντεμπορκ, ο Τόμπιον Νίλσον. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Βγαίνουν οι φωτορεπόρτες που αποφανάτισαν τις στιγμές αυτές. Ο Παναθηναϊκός με τον Μαυρίδη είναι έτοιμος για να κάνει τη σέντρα. Γίνεται η σέντρα λοιπόν και η πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Κυράστα. Και ο Λιβαθινός, να πούμε ότι ο παίκτης που επανεμφανίστηκε στον Παναθηναϊκό θα καλύψει και το κενό του Ταράση. Προσπαθούν με τον Νίλσον να δημιουργήσουν μια κατάσταση στις πρώτες αυτές αψιμαχίες οι Σουηδοί. Και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει μια ακόμη αλλαγή, να μπει ο Γρηγόρης Καραλαμπίδης.
μια αλλαγή και ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του αγώνα, του αγώνα Παναθηναϊκού Γκέντεμπορκ που λήγει 2-2 μέσα σε ένα πραγματικό πανδαιμόνιο, σε ένα ξέφρανο πανηγύρι μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Ασφαλώς πανηγυρίζουν όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι και πιο πολλοί οι φίλοι του Παναθηναϊκού για την πανηγυρική αυτή πρόκριση της ομάδας Τρυφυλιού του Παναθηναϊκού στους 4 της Ευρώπης. Να δούμε όμως τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο, όπου είναι ο Κώστας Δελιγιάννης για μερικές συνεντεύξεις και εντυπώσεις από την πανηγυρική αυτή ατμόσφαιρα. Το μικρόφωνο λοιπόν στον Κώστα Δελιγιάννη. Έλα, ακούτε τι γίνεται στις κερκίδες. Το παιχνίδι τέλειωσε πριν από λίγες στιγμές. Πανηγυρίζουν ο κόσμος και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και αυτή τη στιγμή έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Γιάντζεκ Μοχ. Κύριε Μοχ, περιμένατε αυτή την εξέλιξη στο σημερινό παιχνίδι? Πώς περιμένω. Είναι μεγάλο αποτέλεσμα για όλο το Ελλάδα και για ποδόσφαιρο ελληνικό. Μπράβο το παιδιά και μπράβο του Δίκηση και κόσμος. Ευχαριστώ ότι μπορώ να δουλεύω με αυτό. Ψάχνουμε να βρούμε. Αντιμετωπίζει προβλήματα ο συνάδελφος στον αγωνιστικό χώρο. Οι πανηγυρισμοί είναι έξαλλοι. Χιλιάδες φίλαθλοι έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Σηκώνουν το Γιάντζεκ Μοχ στα χέρια τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί μέσα στις αγκαλιές των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Ένα πρωτοφανές πανηγύρι έχει στηθεί μέσα στο γήπεδο και έξω, ψηλά στις εξέδρες, ενώ ξαναβλέπουμε την περίπτωση του πέναλτι που οδήγησε με την αξιοποίησή του από τον Δημήτρη Σαραβάκο τον Παναθηναϊκό σε μία από τις 4 προνομιούχες θέσεις της πιο μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης του κυπέλλου πρωταθλητριών. Στις εκφράσεις, στα συναισθήματα και στις εκδηλώσεις των φίλων του Παναθηναϊκού είναι εύκολο κανείς να καταγράψει το μέγεθος της συγκίνησης των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, αλλά και κάθε Έλληνα φιλάθλου, για τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Και βλέπουμε πώς ολοκληρώνεται αυτή η επική προσπάθεια του Παναθηναϊκού σήμερα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο να κάνει το 2-2. Ένας γύρος του θριάμβου γίνεται από χιλιάδες φιλάθλους που με σημαίες και λάβαρα του Παναθηναϊκού